χίλια μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και κοιτάξτε, οι μπουρμπουλήθρες που βλέπετε είναι κυπριακό φυσικό αέριο, 100% κυπριακό, έτσι. Σούπερ 98 φτάνει, μάλιστα. Wow! Πραγματικά, συντρόφισσα πραξούλα. Ειλικρινά σου λαλώ, έτσι είναι τέλεια ούλα. Νιώθω μια εθνική υπερηφάνεια, μάλλον Θεό. Μα πρόεδρε μου, σε λίγο θα δείτε και την τρύπα μας. Είναι 300 μέτρα πιο κάτω και θα δείτε και το τρυπάνι. Ονομάσαμε το και χάιντε όπως θέλετε, α. Μπράβο. Εν πάση περιπτώσει όμως, να μέσα έτσι λίγο φωτσάρικα, εγκλειστοφοβικά τα πλημμύρα. Τι να μου τσιω μόνο εσύ τώρα έτσι και καρφή. Ναι, καρχαρίας πρόεδρε, τώρα έχω προσέξει αυτό τον κακόν καχαρίνα. Α, είναι το υποβρύχιο από το Ισραήλ. Φέραμε μας το στείλαμε στον άλλο για να προσέχει την τρύπα μας να μην πει μέσα κανένας παρήσαχος. Έβγε συντρόφισσα πραξούλα. Πραγματικά έτσι νιώθω τέλεια. Ούλα πάν πολλά καλά με το φυσικό αέριο. Έλα σου πω, συντρόφισσα, έφρεταζε εσύ με το σύλλο τον Κασίνη. Ξέρω, εμπελώς ευλεμένος, αλλά έχει καλή καρδιά. Εν καλόν παιδινό μπαγάζας. Πρόεδρε, μα χρύβρα μετά με τον Κασίνη. Τα φερά τον και μαζί μας. Μαζί μας. Ναι. Να πούντο. Εν έξω από το υποβρύχιο, έχει μια νοσδίτη τσοκολύμπα. Παντούτας που χτύπα κάθε δυο την πόρτα. Ναι, μα κάθε φορά μου χωρεί καχαρία, χτύπα την πόρτα. Για να ξέρω να μπει. Και όχι. Δεν έχει ορμοδιότητες ο κύριος Κασίνης εντός του υποβρύχιου. Ενώ φάνε καχαρίες. Να το χάνω.